Φίλοι, καλημέρα. Υποσχέθηκα πως τη μια φορά θα παίζω μουσική και την άλλη θα με απασχολεί το θέμα της πανδημίας, εφόσον δεν έχει ακόμα λυθεί. Έριξα μια ματιά στο μεγάλο μου αρχείο που έχω, με πάρα πολλά ανεβάσματα, στο οποίο έχω σχεδόν εξαντλήσει όλα τα θέματα που θα ήθελα, που ήμουν έτοιμη να σας πω. Θα τα βρείτε στο Βασιλική Βασιλείου Κοσμολογία. Λοιπόν, δεν θα αναφερθώ λοιπόν τώρα στην επαναφορά του Ανκαρέ, γιατί την έχω αναφέρει, το μύθο της αιώνιας επαναφοράς. Εκείνο που μας απασχολεί είναι η πανδημία, και εκείνο που δεν έχω πει τώρα από όλα είναι ότι πώς η δαρβινική θεωρία, η εξέλιξη των ειδών, είναι εκφρασμένη με λάθος τρόπο. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα κεκλειμένο επίπεδο που κάτω-κάτω υπάρχει, μιλάμε τώρα για τη βιολογία μόνο, έτσι. Υπάρχει ένα βακτήριο, ένας μονοκύτταρος οργανισμός, και στην κορυφή υπάρχει μια ανθρώπινη συνείδηση. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όταν μεγαλώνει η εντροπία και ξαφνικά παρουσιάζεται χάος, μέσα από το χάος, εάν θελήσουμε να δούμε την εξέλιξη εν γέννη, εάν ας πούμε το δούμε κοσμολογικά, όχι μέσα στο ίδιο σύστημα που έχει εξαντληθεί η εντροπία, τι συμβαίνει? Αναδύεται ένα είδος ανώτερης στάθμης από το προηγούμενο. Δηλαδή, η πρώτη χιμπατζίνα που γέννησε ένα χιμπατζί, αντί με τέσσερα χέρια να έχει πόδια, ήταν ακριβώς, εσήμανε την αρχή μια σειράς από πιθηκανθρώπους που έζησαν πάρα πολλά χρόνια, πολλούς αιώνες. Κάπου τα λέω λεπτομερών μάλιστα. Θα αναλύω και αυτά τα θέματα. Δεν θα επαναλάβω λοιπόν τα ίδια πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα πόσο κράτησε ο αυστραλοπίθηκος, πόσο το Homo erectus, πότε ο ένας, πότε πόσο ο άλλος, Homo flores sciences κλπ. Γιατί υπάρχουν πολλά είδη πιθήκων, πιθηκανθρώπων. Μέχρι φτάνουμε στον τελευταίο που έχει ίσο όγκο εγκεφάλου με τον σημερινό άνθρωπο, τον άνθρωπο του Νεάντερνταλ, ο οποίος συμβιώνει με τον άνθρωπο, με τον Homo sapiens. Βέβαιος, πρόκειται και τα δύο, είναι ζώα, είναι κτίνη, δεν είναι άνθρωποι. Και ο άνθρωπος και ο πρώτος Homo sapiens, δεν περιμένουμε να σκέπτεται και να μιλάει σαν τον σημερινό άνθρωπο. Ούτε τον πλέον απολύτιστο. Είναι σε ένα πρωτόγονο σχέδιο. Επομένως, το καθομοίωση της χριστιανικής θρησκείας θα πρέπει να το βάλουμε πολύ πολύ προχωρημένα, ίσως από τότε που άρχισε η φιλοσοφία στην αρχαία Ελλάδα. Γιατί τότε ήταν η αξονική εποχή, αλλά πριν από αυτήν υπήρξε και κάποια προσωπικότητα η οποία είχε επισκεφτεί πολλά μέρη της γης. Θα έχετε ακούσει για τον Ερμήτρης Μέγιστο. Λοιπόν, θέλω να σας βεβαιώσω ότι η ελληνική μυθολογία είναι ένας θαυμάσιος συμβολισμός για να μάθει κανείς πολλά πράγματα. Δεν είναι μυθολογία, δεν είναι παραμύθια. Είναι μία διδαχή ηθικής. Πολύ μεγάλου κύρους και
Ομολογώ πως δεν την είχα ποτέ μου προσέξει τόσο όσο έπρεπε. Τώρα την μαθαίνω μεθοδικά και δεν, ακόμα έχω πολλές ελλείψεις. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι στην κλίμα, στην, πώς το λένε, στο επίπεδο της δαρβινικής εκθέλησης, αντί για επίπεδο έχουμε, και κλειμένο επίπεδο, έχουμε μια σκάλα οντολογική, όπου η επιλογή του είδους γίνεται εντός του είδους, και εκεί που υπάρχει ανύψωση και το είδος αλλάζει, αυτό το σημείο είναι ανεξήγητο, διότι στο νέο είδος υπάρχουν καινοτομίες με α, ι, δηλαδή στοιχεία που δεν υπήρχαν πριν. Η προγονή μας έλεγε μηδόν εκ του μειόντος γίνεται. Λοιπόν, ποιος τα βάζει αυτά? Και έτσι φανταζόμαστε ότι υπάρχει μια υπέρτατη μεταφυσική διάνοια, όπως θέλετε να την πείτε ο καθένας ανάλογα με τα μεταφυσικά του πιστεύω, γιατί ό,τι και να πεις, ακόμα και αν πεις ότι είμαι ηλιστής, πάλι μία τοποθέτηση θα κάνεις γύρω από τη μεταφυσική σου. Θεοποιείς δηλαδή την ύλη. Λοιπόν, αυτά είναι συμβάσεις, είναι συνθήκες. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όταν γίνεται αυτή η αλλαγή, θα πρέπει να φανταστούμε ότι και ο γενετικός κώδικας ενός κατώτερου είδους δεν είναι ο ίδιος με τον γενετικό κώδικα ενός ανώτερου είδους. Επομένως, είναι λάθος να επεμβαίνουμε από αυτή την πλευρά στον γενετικό κώδικα. Είναι ανήθικο. Και θα σας πω κάτι άλλο, ότι ηθική μαθαίνεις περισσότερο εάν διαβάσεις Πλούταρχο, Αριστοτέλη, Πλάτωνα, Πυθαγόρα και τους νεοπλατωνικούς, τον Πλοτίνο. Γι' αυτό σας προτρέπω να διαβάσετε, να ακούσετε τις φρικτορίες που μιλάει, όπου μιλάει μάλιστα για μένα ένας δόκιμος, ο οποίος τα λέει και γρήγορα, δηλαδή όχι γρήγορα, τα λέει συνοπτικά και πολύ ξεκάθαρα, είναι ένας Χαραλαμπίδης. Αυτό παρακολουθώ κι εγώ. Αυτή τη στιγμή είμαι μαθήτρια. Γυράσκω, αίδη διδασκόμενας, λέει το ρητό. Μαθαίνω λοιπόν ελληνική μυθολογία για να καταλάβω την ηθική, γιατί η Αγία Γραφή, η ελληπτική Αγία Γραφή, χωρίς το Ευαγγέλιο του Νικόδημου, χωρίς το Ευαγγέλιο του Θωμά, χωρίς το Ευαγγέλιο του Ιάκωβου, του αδελφόθεου και ό,τι άλλο μας απέκρυψαν σκοπίμως πολιτικές ηγεσίες της εποχής που νομιμοποίησαν τον χριστιανισμό, ακόμα δε και ο χριστιανισμός, ο οποίος επιβλήθηκε τη μεσαιωνική εποχή και καταδυνάστευσε τον κόσμο, η ιερά εξέταση, το κάψιμο των επιστημόνων επάνω στην πυρά, φοβερά πράγματα τα οποία οπωσδήποτε δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστό και με τη διδασκαλία της αγάπης. Ο χριστιανισμός, φίλοι μου, είναι μία θρησκεία που δεν είναι καθυπαγόρευση, αλλά προέρχεται από αφηγήσεις διάφορες. Αντίθετα, ο Μωαμεθανισμός και ο Ιουδαϊσμός είναι καθυπαγόρευση. Ο Μωάμεθ λέει ότι κατέβηκε ένας αρχάγγελος και του υπαγόρευσε το Κουράνι. Ο Μωυσής λέει ότι ο Θεός έγραψε τις 10 εντολές. Ο Χριστός δεν είπε τίποτα τέτοιο. Ο Θυφός ήταν και μας έχουν αποκρύψει το γεγονός ότι ήταν φιλόσοφος, ότι σπούδασε φιλοσοφία και ότι ήξερε όλη την ελληνική γραμματεία πριν γίνει δάσκαλος. Πολλοί δε ισχυρίζονται ότι υπάρχουν συγγράμματα που υποστηρίζουν ότι είναι Έλληνας,
διότι σε εκείνα τα μέρη, στο βόρειο μέρος, στο Ισραήλ, είχε περάσει ο Μέγας Αλέξανδρος, είχε κάνει αυτό που συνήθιζε να κάνει, είχε ιδρύσει ελληνικές πόλεις και γι' αυτό και όλα τα Ευαγγέλια, όλη η Αγία Γραφεία από τους 70 είχε μεταφραστεί στα ελληνικά, είχε γραφτεί στα ελληνικά. Μόνο το κατά Ματθαίον ήταν γραμμένο σε αραμαϊκή γλώσσα. Λοιπόν, στα σημεία λοιπόν της ανύψωσης, των σαρίθρα δηλαδή, εκεί που γίνεται το σκαλοπάτι, αυτά τα σημεία δεν μπορεί να επεμβαίνει ο άνθρωπος. Εκεί υπάρχει μεταφυσική. Και βέβαια, οι κοσμολογίες είναι γραμμένες με όλες, και η νευτόνια, και η κυβαντική μηχανική, και η σχετικιστική μηχανική, αναφέρονται σε κυκλικούς χρόνους όταν δέχονται παρόν, παρελθόν και μέλλον. Και ο Πουανκαρέ με το μύθο της αιώνιας επαναφοράς. Σας είπα που θα το βρείτε. Λοιπόν, εγώ ακόμα είμαι μαθητευόμενη σε αυτό το θέμα και δεν μπορώ να πω κάτι οριστικό. Πιστεύω πως ήταν ένα ατύχημα και πως όλη η επιστημονική κοινότητα δεν θέλει να θίξει επιστήμονες άλλων χωρών, ούτε να δημιουργήσει μέσα στον επιστημονικό χώρο διαμάχες, και καλά κάνει, διότι θα χαθεί το χείρος της επιστήμης, και αυτό για τους επιστήμονες είναι πάρα πολύ κακό, διότι κάτι προσφέρει και η επιστήμη, εν πάση περιπτώσει. Μην ξεχνάμε, τα παλαιά εμβόλια ήτανε μας πραγματικά έκαναν τα νήπια να αποφεύγουν όλες τις παιδικές ασθένειες. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αναμονή. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Θέλω να πω ότι το πάτημα, το ανέβασμα στην επόμενη βαθμίδα είναι καθαρά μεταφυσικό. Ό,τι και αν πιστεύει κανείς. Ευχαριστώ πολύ.